Ολοκληρώνοντας τη βασική τους εκπαίδευση, οι επαγγελματίες οπλίτες περνούν το σχολείο του μαχητή, το οποίο περιλαμβάνει πιο εξειδικευμένα αντικείμενα και εφαρμόζει τις υπάρχουσες γνώσεις στο πλαίσιο εκπαίδευσης, επίπεδου της ομάδας και της δημιουργίας. Τα στελέχη που προετοιμάζονται στο Σύνταγμα Εκπαιδεύσεως των Επαγγελματιών Οπλιτών αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση και το μέλλον του συνόλου των ενόπλων δυνάμεων. Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι της εκπαίδευσης και οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι υψηλοί για να αυξήσουμε τον αξιόμαχο του στρατού ξηράς καθόλου και των υπόλοιπων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Για τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης διεξάγεται διέλευση στίβου μάχης με πλήθος διαφορετικών εμποδίων που προσομοιάζουν την ένταση που χαρακτηρίζει ένα πεδίο μάχης. Επέλεξα το πεζικό, την ειδικότητα πλήρωμα ελπιστηριοφόρων. Με αυτά που έχω διαβάσει πιστεύω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ειδικότητα και περιμένω να πάω στη μονάδα μου για να εκπαιδευτώ κατάλληλα πάνω σε αυτό. Αυτό που με ενθουσιάζει στο σχολείο του μαχητή είναι ότι έχουμε αρκετή γυμναστική. Είναι ένα παιδευτικό σχολείο θα έλεγα, που μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα πάνω στην ατομική και ομαδική τακτική. Αστήν εδώ βήρων! Αντιμετωπίζω εχθρική με ομάδα πεζικού! Δεν μπορώ να εξαλείψω την απειλή! Ετούμε επέμβαση προϊσταμένου! Αναμένονται ενισχύσεις εντός 5 λεπτών. Ανελήφθη! Οι επαγγελματίες οπλίτες εκπαιδεύονται ακόμα στην εκτέλεση επιθετικών επιχειρήσεων, όπου καλούνται να συνεργαστούν άψογα με την ομάδα τους και επιλέγοντας κατάλληλους σχηματισμούς κατά την κίνηση στο έδαφος να αντιδράσουν ορθά σε οποιαδήποτε επαφή με τον εχθρό, είτε εκτελώντας επίθεση είτε με οπισθοχώρηση, εκτιμώντας τα μεγέθη και τις δυνατότητες του εχθρού. Έχω τραυματία! Εγκαλύπτης! Αρχιστώ! Ομπαλαπής! Στη διεξαγωγή των σεναρίων επιθετικών επιχειρήσεων, οι επαγγελματίες οπλίτες εκπαιδεύονται και στην ασφαλή απομάκρυνση τραυματιών από το πεδίο της μάχης. Η εκπαίδευση στο σχολείο του μαχητή περιλαμβάνει επίσης συμβολές με ελαφρύ πολυβόλο μήνυμη τόσο με ατομικό όσο και με ομαδικό οπλισμό, με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση των σκοπευτικών τους ικανοτήτων.